Τα ωμέγα 3 είναι ένα από τα πιο δημοφιλή συμπληρώματα διατροφής, τα οποία, όπως επιβεβαιώνουν οι ειδικοί υγείας, είναι πολύ ωφέλιμα για τον οργανισμό. Είναι όμως έτσι? Τα ωμέγα 3 ανήκουν στην κατηγορία των λιπαρών οξέων, τα οποία ο οργανισμός δεν μπορεί να τα συνθέσει μόνος του. Γι' αυτό θα πρέπει να τα λαμβάνουμε μέσω της διατροφής. Οι πιο πλούσιες πηγές ωμέγα 3 είναι τα λιπαρά ψάρια, όπως οι σαρδέλες, ο σολομός, ο γάβρος και η ρέγγα. Πραγματικά, τα ωμέγα 3 είναι πολύ σημαντικά για το μεταβολισμό, την καλή λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος. Επίσης, βοηθούν στην πρόληψη της φλεγμονής και τη βελτίωση της καλής ροής του αίματος. Πολλοίς κόσμος αναρωτιέται αν πρέπει να λαμβάνουμε τα ωμέγα 3 από τα συμπληρώματα διατροφής ή μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μέσω των τροφών. Εδώ παίζουν σημαντικό ρόλο ορισμένα πράγματα σχετικά με τα ωμέγα 3, τα οποία θα αναλύσουμε παρακάτω. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε τις αλλαγές που θα έχετε στο σώμα σας αν ξεκινήσετε να καταναλώνετε τα ωμέγα 3. Πολύ πιθανόν αυτά που θα ακούσετε παρακάτω σχετικά με τα ωμέγα 3 να μην τα γνωρίζατε. Γι' αυτό δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος. Αυτά που θα μάθετε θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την υγεία σας προς το καλύτερο. Οπότε καθίστε αναπαυτικά και ξεκινάμε. Με την ευκαιρία, φίλοι μου, αν θέλετε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και το καμπανάκι πατήστε για να μην χάνετε τα νέα βίντεο που ετοιμάζω για εσάς. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε γενικά για τα ωμέγα 3 είναι ότι υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι ωμέγα 3. Το 20-πεντανοϊκό οξύ, το δοκοσαεξανοϊκό οξύ και το α-λινολενικό οξύ. Οι δύο πρώτοι τύποι υπάρχουν στις ζωικές τροφές, δηλαδή στα ψάρια, και είναι αυτά που έχει ιδιαίτερη ανάγκη ο οργανισμός, ενώ το α-λινολενικό οξύ υπάρχει στις φυτικές τροφές. Στην περίπτωση που αποφασίσετε να πάρετε κάποιο συμπλήρωμα ωμέγα 3, επειδή δεν έχετε στη διατροφή σας τα ψάρια και δεν καλύπτετε τις ανάγκες του οργανισμού σε ωμέγα 3, πρέπει να προσέξετε ποιον τύπο ωμέγα 3 περιέχει το συγκεκριμένο συμπλήρωμα και σε ποια αναλογία. Έτσι θα εξοικονομήσετε τα χρήματά σας και θα έχετε το μέγιστο αποτέλεσμα από τη χρήση. Όσο αφορά τις φυτικές τροφές σε ωμέγα 3, όπως ο λιναρόσπορος, το ελαιόλαδο και η σπόρη τσία, πολλοί δεν γνωρίζουν ότι αυτές οι φυτικές τροφές δεν έχουν τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, EPA και DHA. Είναι βασικοί τύποι ωμέγα 3, τους οποίους, όπως αναφέραμε και παραπάνω, έχει ιδιαίτερη ανάγκη ο οργανισμός. Στις παραπάνω φυτικές τροφές υπάρχει μόνο το α-λινολενικό οξύ, το οποίο στον οργανισμό μετατρέπεται σε EPA και DHA. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι το ποσοστό μετατροπής από το α-λινολενικό οξύ σε EPA και DHA είναι αρκετά μικρό. Γι' αυτό δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να καταναλώνετε αυτές τις τροφές στην ιδέα ότι θα καλύψετε τις ανάγκες του οργανισμού σε EPA και DHA. Ενώ έχει νόημα να τις καταναλώνετε για να λάβετε το α-λινολενικό οξύ, το οποίο είναι πολύ βασικό λιπαρό οξύ και καλό αντιοξειδωτικό. Το πρώτο και πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που κατέχουν τα ωμέγα 3 είναι ότι συμβάλλουν στην καταπολέμηση της φλεγμονής στο σώμα. Πώς γίνεται αυτό? Στον οργανισμό μας υπάρχουν σημαντικές ουσίες που ελέγχουν τη φλεγμονή, γνωστές ως κιτοκίνες και ρεσολβίνες. Πρόκειται για μικρά μόρια λιπαρών που παράγονται στον οργανισμό από τον συνδυασμό ωμέγα 3 και ωμέγα 6 λιπαρών. Αυτές οι ουσίες παίζουν βασικό ρόλο στην επούλωση και στη διαδικασία της φλεγμονής. Η φλεγμονή στο σώμα είναι πολύ σημαντική για την επιβίωση του οργανισμού, καθώς τον προστατεύει από λοιμώξεις και βλάβες. Αλλά παράλληλα, η φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά και να οδηγήσει στην ανάπτυξη πολλών σοβαρών ασθενειών. Γενικά, οι επιστήμονες συνδέουν τις φλεγμονές με την ανάπτυξη του μεταβολικού συνδρόμου, της παχυσαρκίας, του διαβήτη, της αθρίτιδας, των καρδιακών παθήσεων, ακόμα και με τον καρκίνο. Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ωμέγα 3 και τα ωμέγα 6 λιπαρά, τα χρειαζόμαστε και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της καλής υγείας. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Η πρόσληψη ωμέγα 3 και ωμέγα 6 λιπαρών οξέων που συστήνουν οι ειδικοί υγείας είναι 1:4, δηλαδή για κάθε γραμμάριο ωμέγα 3 να μην καταναλώνουμε περισσότερα από 4 γραμμάρια ωμέγα 6. Δυστυχώς, με τη σύγχρονη διατροφή πολλές φορές αυτή η ισορροπία διαταράσσεται σημαντικά. Δηλαδή, η κατανάλωση ωμέγα 6 υπερβαίνει κατά πολύ, με αποτέλεσμα τη δημιουργία φλεγμονής. Να φανταστείτε ότι η πρόσληψη των ωμέγα 6 είναι 20-30 φορές περισσότερο από τα ωμέγα 3. Ακριβώς έτσι δημιουργούνται οι χρόνιες φλεγμονώδες διαδικασίες, οι οποίες αποτελούν τη βάση πολλών ασθενειών.
Το πρόβλημα είναι ότι τα ωμέγα 3 και τα ωμέγα 6 μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά. Παράδειγμα, τα ωμέγα 3 βοηθούν και βελτιώνουν το λιπηδικό προφίλ, δηλαδή μειώνουν την ανάπτυξη αθρωματικής πλάκας, με αποτέλεσμα την πρόληψη καρδιακών και εγκεφαλικών επεισοδίων. Σε αυτή την περίπτωση, τα ωμέγα 6 μπορεί να εμποδίσουν αυτή την ευεργετική δράση των ωμέγα 3, επειδή τα ωμέγα 6 συμβάλλουν στην εμφάνιση χρόνιων φλεγμονώδων διεργασιών. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζετε ώστε να μην έχετε στη διατροφή σας πλεόνασμα ωμέγα 6. Αυτό συμβαίνει όταν καταναλώνουμε πολλούς ξηρούς καρπούς, στους οποίους η αναλογία ωμέγα 3 και ωμέγα 6 δεν είναι και τόσο καλή. Παρεπιπτόντως, τα καρύδια είναι από τους ξηρούς καρπούς όπου η αναλογία ωμέγα 6 και ωμέγα 3 είναι ιδανική. Σχετικά με τα καρύδια υπάρχει ξεχωριστό βίντεο στο κανάλι το οποίο σας προτείνω οπωσδήποτε να παρακολουθήσετε. Τον σύνδεσμο για να δείτε το βίντεο θα σας αφήσω κάτω στην περιγραφή. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι από τις πιο διαδεδομένες αιτίες θανάτου στον κόσμο. Έχει διαπιστωθεί ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν συστηματικά τα λιπαρά ψάρια έχουν μικρότερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρδιακές παθήσεις σε σύγκριση με άλλους ανθρώπους που το αμελούν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η συχνή κατανάλωση του ιχθυέλαιου μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία της καρδιάς και να εξαλείψει μία σειρά από παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων του καρδιακιακού συστήματος. Αυτό πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα των ωμέγα 3 είναι η αύξηση του επίπεδου της καλής χοληστερόλης και η μείωση του όγκου των τριγλυκεριδίων κατά 15-30%. Αν και τα συμπληρώματα που περιέχουν τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα μπορούν να εξαλείψουν ορισμένους παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, οι επιστήμονες αναφέρουν ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι ανυπαρκή για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς ότι το ιχθυέλαιο μπορεί να αποτρέψει τα καρδιακά επεισόδια. Τα ωμέγα 3 συμβάλλουν θετικά στην νοητική και ψυχική υγεία. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από 60% λίπος, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Με βάση αυτό μπορούμε με βεβαιότητα να δηλώσουμε ότι η κατανάλωση των ωμέγα 3 έχει μεγάλη σημασία στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου. Τα αποτελέσματα μελετών που διεξήχθησαν από επιστήμονες δείχνουν ότι τα άτομα που πάσχουν από νοητικές και ψυχικές διαταραχές στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν έλλειψη ωμέγα 3 λιπαρά οξέα στο σώμα. Η κατανάλωση ωμέγα 3 μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ψυχικής ασθένειας και να εξαλείψει ορισμένα από τα συμπτώματά της. Σε μία μελέτη, οι επιστήμονες μπόρεσαν να ανακαλύψουν ότι το ιχθυέλαιο σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να εξαλείψει ορισμένα από τα συμπτώματα της διπολικής διαταραχής και της σχιζοφρένειας. Τα ωμέγα 3 βοηθούν στην απώλεια βάρους. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, περίπου το 40% των ανθρώπων παγκοσμίως είναι υπέρβαροι, εκ των οποίων περίπου το 13% είναι παχύσαρκοι. Η παχυσαρκία μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών ασθενειών, όπως ο διαβήτης τύπου 2, η καρδιακή ανεπάρκεια, ακόμα και καρκίνο. Όπως έχουμε αναφέρει σε ξεχωριστό βίντεο σχετικά με την απώλεια βάρους, καθοριστικό ρόλο για να χάσετε τα περιττά κιλά είναι να δημιουργήσετε ένα έλλειμμα θερμίδων. Η αλήθεια είναι αυτή. Πολλοί ειδικοί υγείας ισχυρίζονται ότι η κατανάλωση των ωμέγα 3 σε συνδυασμό με σωστή διατροφή και άσκηση μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος. Τα ωμέγα 3 βοηθούν στη μείωση του κινδύνου που σχετίζεται με την παχυσαρκία, επειδή προσφέρουν στον οργανισμό τα τόσο σημαντικά για αυτόν λιπαρά οξέα. Μία μελέτη αναφέρει πως οι γυναίκες που ακολούθησαν χαμηλή θερμιδική διατροφή, τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα επιτάχυναν την απώλεια λίπους. Τα ωμέγα 3 επιτρέπουν τη διάσπαση των λιπαρών οξέων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ενέργεια του σώματος, η οποία βελτιώνει το μεταβολισμό. Η υγεία των ματιών και της όρασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Όσοι έχουν έλλειψη ωμέγα 3 στο σώμα έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν ασθένειες που οδηγούν σε προβλήματα όρασης. Είναι γεγονός ότι με την πάροδο της ηλικίας η υγεία των ματιών αρχίζει να επιδεινώνεται, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη της οχράς κοιλίδας που σχετίζεται με την ηλικία. Η κατανάλωση λιπαρών ψαριών μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης αυτής της ασθένειας. Σε μία μελέτη, άτομα που έπασχαν από ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας και λάμβαναν συμπληρώματα ιχθυέλαιου για 19 εβδομάδες, κατάφεραν να βελτιώσουν σημαντικά την όρασή τους. Ωστόσο, μια άλλη μελέτη έδειξε ότι η χρήση συμπληρωμάτων δεν είχε μεγάλη επίδραση. Επομένως, για να προσδιοριστεί η επίδραση του ιχθυέλαιου στη βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων της όρασης, οι επιστήμονες πρέπει να κάνουν περαιτέρω έρευνες.
Θα ήθελα, φίλοι μου, να γράψετε στα σχόλια αν λαμβάνετε τα ωμέγα 3 ως συμπλήρωμα ή προτιμάτε να τα λαμβάνετε μέσω της διατροφής. Αυτή θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα στατιστική. Και τώρα θα ήθελα να σας προτείνω να δείτε άλλο ένα πολύ σημαντικό βίντεο σχετικά με τη βιταμίνη D. Στο βίντεο θα μάθετε τα ωφέλη που προσφέρει η βιταμίνη D στον οργανισμό μας. Επίσης θα μάθετε ορισμένα σημάδια τα οποία υποδηλώνουν ότι ο οργανισμός έχει έλλειψη αυτής της βιταμίνης. Τον σύνδεσμο για να δείτε το βίντεο θα σας αφήσω κάτω στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο. Αν το βίντεο σας ήταν χρήσιμο, πατήστε το κουμπί «Μου άρεσε» και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Αυτά από μένα για σήμερα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Σας εύχομαι το καλύτερο. Να είστε υγιείς!